ίσως να μην μπορεί να το δει. Πώς θα του το εξηγούσες? Λοιπόν, ας τοποθετηθούμε επιτέλους. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς θέλω να πω, γιατί φυσικά πολλά ακουστήκανε και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, μου λέγανε ας πούμε μην απολογείσαι ή καλά, πες μας. Θέλω να πω λοιπόν, πολύ όμορφο και ωραίο, ότι δεν απολογούμε σε τίποτα για το γεγονός ότι μπορεί να μοιραστώ 5 πράγματα. Δεν οφείλω όμως και σε κανένα να εξηγήσω, ειδικά για τη συγκεκριμένη και την δεδομένη στιγμή. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ούτως ή αλλιώς όλη αυτή η κατάσταση, είτε είναι με καλές συνθήκες είτε όχι, είναι κάτι δύσκολο να κάθεσαι να επικοινωνείς τα προσωπικά σου τέλος πάντων και τις αποφάσεις που μπορεί να παίρνεις για τη ζωή σου με την οικογένειά σου. Εγώ αυτό που θέλω να πω, νομίζω έτσι κάπως θα το ξεκινήσω, είναι ότι 17 χρόνια με το Γιάννη είναι πολύτιμα, πολύτιμα. Το Γιάννη τον αγαπάω και θα εξακολουθώ να τον αγαπάω. Είναι κομμάτι της ζωής μου και εξακολουθεί να είναι κομμάτι της ζωής μου, εξακολουθεί να είναι στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μου. Είναι οικογένεια. Απλά πήρε μια άλλη μορφή, αν θέλεις, η σχέση που έχουμε. Αυτό. Τον λατρεύω. Ξέρεις, και όταν κάθεσαι με τον άνθρωπό σου να συζητήσεις 5 πράγματα χωρίς να υπάρχει, γιατί πολλά ακούστηκαν φυσικά, όχι ότι με αφορά, αλλά θέλω να πω ότι όταν δεν έχουν υπάρξει τρίτα άτομα, όταν ουσιαστικά οι συνθήκες δεν ήταν συνθήκες έντασης και κάθεσαι απλά να συζητήσεις και να πάρεις κάποιες αποφάσεις, μαζί να τις πάρεις από κοινού, ήρεμα και ωραία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως πιο δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όταν υπάρχει